Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα mathiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. mathiestasport.blogspot.gr. Καλησπέρα σας, Δευτέρα βράδυ, πάλι εκπομπή εδώ, 10.30, Ματιές στα Σπορ, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Γιώργηδες και στις Γεωργίες, να παρουσιάσω στο στούντιο εδώ τους καλεσμένους. Είναι ο Ατρόμητος Πτολεμαΐδας, η ομάδα που έχει κερδίσει την άνοδο, είναι και μαθηματικά στην Α κατηγορία και λοιπόν, τα τυπικά να αναδειχθεί και πρωταθλήτρια ομάδα του δευτέρου ομίλου στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, να παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος της Ακαδημίας του Ατρομήτου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Και χρόνια πολλά και για την ονομαστική σου γιορτή. Να είσαι καλά. Ο προπονητής, ο Τέλης ο Τούνας, γνωστός και μη εξαιρεταίος στα ποδοσφαιρικά στέκια. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά και από εμάς για τη γιορτή σου. Ένας από τους έμπειρους ποδοσφαιριστές του Ατρόμητου, ο Ηλίας ο Αργυρόπουλος και αρχηγός της ομάδας, ο Ηλίας Αργυρόπουλος. Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά, Γιώργο, με υγεία. Να είσαι καλά. Και ο νεαρός τερματοφύλακας, ο Θεοχάρης, ο Χάρης, ο Καρακασίδης. Γεια σου, Θεοχάρη. Γεια σας. Χρόνια σας πολλά για τη γιορτή σας. Να είσαι καλά, βέβαια. Λοιπόν, να περάσουμε από τον πρόεδρο. Πρόεδρε, η άνοδος ήρθε. Ο στόχος αυτός υπήρχε από την αρχή ή σιγά σιγά και βλέποντας τις δυνατότητες της ομάδος που υπάρχουν, άλλαξε ο σχεδιασμός? Ο στόχος είχε ξεκινήσει από πέρσι. Δεν υλοποιήθηκε την τελευταία στιγμή, όπως θα θυμάστε το παιχνίδι μέσα στην Ασβεστόπετρα, το 1-1 που ήρθε στο 90. Δεν μας πτώει αυτό. Συνεχίσαμε τον προγραμματισμό και βελτιώσαμε κάποια πράγματα από πέρσι που είχαμε μια εμπειρία κάνοντας πρωταθλητισμό και μη βγαίνοντας τελευταία στιγμή. Και πιστεύω ότι στο μυαλό μας είχαμε κάποια πράγματα τα οποία τα βελτιώσαμε και η ομάδα δείχνει ότι βγαίνει δίκαια στην Α κατηγορία, γιατί κάνει μια καλή πορεία όλο το πρωτάθλημα, κερδίζει τα ντέρμπι. Από ό,τι φαίνεται, δύο συνεχόμενα ντέρμπι τώρα που είχαμε με Καλαμιά και Κομνηνά, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα πρωταθλητή και πιστεύω ότι δικαιωματικά θα είμαστε και πρωταθλητές του Β' ομίλου. Ναι, ήταν αυτά τα παιχνίδια, τα δύο τελευταία ντέρμπι που έδωσαν και τη σφραγίδα ότι... Ναι, σε αυτά τα δύο παιχνίδια φάνηκε ότι η ομάδα μας δικαιούται την άνοδο. Δημήτρη, παρακολουθούσα τα πλάνα και επειδή μου έδωσε την μπάσα πριν σου λίγο ποδοσφαιρικά με το τελευταίο παιχνίδι με την Ασβεστόπετρα που είπε, που κρίθηκε σε ένα, αν θυμάμαι, ένα πέναλτι που έγινε, με ένα άτυχε ψαλιδάκι έξω από τον τερματοφύλακα, πρόσεκτο, κάποιες διαμαρτυρίες. Και στο προηγούμενο παιχνίδι, ο κ. Ζούγρας διαιτητής, ήταν τότε. Ήταν τότε, ναι. Και προχθές, στο προηγούμενο παιχνίδι της Ζούγρας, με ένα πάλι ανάποδο ψαλιδάκι ήρθε τον γκολ με τον που εκτέλεσε ο Αργυρόπουλος. Στο προηγούμενο παιχνίδι. Όχι ο Ζούγρας. Στην Καλαμιά. Στην Καλαμιά διατίθεσαν ο κύριος Γεωργιάδης. Στην Καλαμιά ήταν. Όχι. Ο κύριος Σουλίδης. Λέω πώς είναι το ποδόσφαιρο και πώς τα φέρνει. Ναι, και πώς τα φέρνει, γιατί κάτι που σε πήραν. Το που έχασες, έτσι, κάτι που έχασες, τι είχε να σου το δώσει. Το κερδίζεις με τον ίδιο τρόπο περίπου. Δεν πήραμε εκεί πέναντι όμως μέσα στην Καλαμιά. Όχι, ήταν να ήρθε τον γκολ, ήρθε από το φάουλ. Το φάουλ ήταν το γκολ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η ίδια περίπτωση. Αυτό που θέλεις, γιατί τα είδε. Το ψαλίδι λέτε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να γίνουν συνειρμοί. Η ομάδα, είπαμε στην Α κατηγορία, πρώτη φορά. Ναι, είμαστε Ακαδημία από το 2000. Κάναμε βήματα πολύ μικρά όλα αυτά τα χρόνια και σταθερά ανωδικά. Τα τελευταία χρόνια είχε οριμάσει η ιδέα
ότι η ομάδα θα έπρεπε να ανέβει στην Α κατηγορία. Περισσότερο όχι για το γόητρο, αλλά για την, για την εκπαίδευση των αθλητών μας. Γιατί στηριζόμαστε σε παιδιά της Ακαδημίας και αυτά τα παιδιά θέλουμε να τα βοηθήσουμε λίγο παραπάνω. Γιατί πιστεύουμε ότι έχουν δυνατότητες να παίξουν ποδόσφαιρο και εκπαιδεύοντας τα στην Α κατηγορία, εάν φανούν εκεί αντάξει της, της κατηγορίας αυτής, πιστεύω έχουν προσόντα να ανέβουν και μεγαλύτερες κατηγορίες. Μεγαλύτερη κατηγορία, μεγαλύτερες δυνατότητες και στους παίκτες και στα λοιπά. Είστε έτοιμοι, συζητήσετε, υπάρχουν πλάνα? Ναι, ήδη στο μυαλό μας ανεβαίνοντας έχουμε το πλάνο έτοιμο για την επόμενη χρονιά. Από το παιδικό ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε από τους 2003 αρκετά παιδιά στην Α κατηγορία. Έχουμε παιδιά τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν δυνατότητες και μπορούν να σταθούν. Δηλαδή παίκτες βασικοί στην ομάδα. Βέβαια ο κύριος Τούνας είναι ο τεχνικός ο οποίος θα συνηγορήσει γι' αυτό. Πιστεύω τα παιδιά τα ξέρει πολλά χρόνια. Και στη συζήτηση που κάνουμε βλέπουμε ότι θα στηριχτούμε σε αυτά τα παιδιά. Τώρα και... Γιώργο έβγαλε σύνδεση. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι το χρόνο προπονητής. Εδώ βγάζουμε ειδήσεις. Ναι, ναι. Ότι άρα και το χρόνο στα πλάνα της διοίκησης. Εξάλλου θα το μιλήσουμε. Είσαι και 10 χρόνια κοντά. Ναι, ναι. Και... και στηριζόμενοι στους έμπειρους που είχαμε φέτος, οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα θέλουν να συνεχίσουν να βοηθήσουν την ομάδα και στην Α κατηγορία, κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει τα παιδιά είναι θετικά. Ενδεχομένως κάποιοι να μην μπορούν λόγω υποχρεώσεων οικογενειακών να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της Α κατηγορίας, γιατί σίγουρα οι υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες. Και στο μυαλό μας είναι να προσθεθούν ένας-δύο έμπειροι ποδοσφαιριστές για να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Ο σχεδιασμός του Ατρόμητου, έτσι μια μεγάλη ακαδημία στο νομό Κοζάνης και στην Δυτική Μακεδονία, ήταν όπως είπες και κυρίως παιδιά της Ακαδημίας. Να αναδειχθούν παιδιά της Ακαδημίας και στο Β' τοπικό που εντάξει η Β' κατηγορία σίγουρα υπάρχει μια διαφορά με την Α. Ανεβαίνοντας τώρα στην Α, θα διαφοροποιηθούν κάποιοι στόχοι λόγω δυναμικότητας, όχι για κάποιο άλλο? Κοιτάξτε, οι στόχοι μας πάντα θα είναι η εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών. Όπως ξέρετε έχουμε και τον εθνικό που παίζει στη Γ' κατηγορία. Τα παιδιά μας θέλουμε όλα να μένουν στην ομάδα και να προσπαθούν να βελτιώνονται για να δείξουν αν κάποια στιγμή έχουν τις δυνατότητες να παίξουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και φέτος πιστεύω ότι θα κρατήσουμε την ομάδα στη γάμα κατηγορία για να εκπαιδεύσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές που δεν θα μπορούν να σταθούν στη μεγάλη κατηγορία που θα είναι η ομάδα. Είναι μεγάλο ατού, μεγάλο λαβαντά σε μια ομάδα, σε μια ακαδημία να έχει μια δεύτερη ομάδα, έτσι, ώστε ότι τα παιδιά που βγαίνουν στο παιδικό και δεν μπορεί να τα υποδεχθεί όλα η πρώτη ομάδα να παίξουν πρώτα στο να πάρουν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω για να κάνουν το επόμενο βήμα. Γιατί το βλέπουμε και σε άλλες ομάδες ότι δυσκολεύονται όταν δεν υπάρχει αυτό το ενδιάμεσο σκαλοπάτι από το παιδικό στην ομάδα, ιδίως όταν είναι στην Α κατηγορία. Άλλο στη Β κατηγορία. Τι γνώμη σου? Εμείς τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαμε στη Β κατηγορία τον Ατρόμητο μόνο με παιδιά της Ακαδημίας, πάντα από το παιδικό ανεβαίνοντας, σε αυτούς στηριζόμασταν. Και σε 2-3 μεγαλύτερους πάλι της Ακαδημίας όμως, η ομάδα όλα τα χρόνια προσπαθούσε να πετύχει τη σωτηρία της. Το πρώτο γύρο ήμασταν σε κατάσταση αναγνωριστική, τα παιδιά μέχρι να καταλάβουν την κατηγορία, και δεύτερο γύρο πηγαίναμε καλύτερα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια είπαμε αυτό το πράγμα θα πρέπει σιγά σιγά να το αλλάξουμε, η στόχη μας να είναι πιο υψηλή, και γι' αυτό κατεβάζουμε την ομάδα στη γάμα κατηγορία, για να έχουμε αυτό το σκαλοπάτι, το ενδιάμεσο που λέτε, που πραγματικά τα παιδιά από το παιδικό και στη Β κατηγορία πρωταθλητισμό δεν μπορούν να κάνουν. Σωστά. Πόσο μάλλον στην Α. Έτσι. Τώρα με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Μου είπε βέβαια και προσωπικά ο Νίκος Ογκουσγκούνης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Κοζάνης, πήρε και τηλέφωνο. Συγχαρητήρια για την άνοδο. Τέλη, γνωρίζετε προσωπικά και Δημήτρη. Μου είπε τα καλύτερα λόγια. Για σας. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Κουσγούνη, ο οποίος είναι από τους παλαιότερους και ποδοσφαιριστές και φιλάθλους στον νομό Κοζάνης. Και η γνώμη του και μας μετράει πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε. Έχει κάνει πράξη το ρητό που λένε ότι έχει κάνει το γήπεδο δεύτερο του σπίτι. Ναι, πραγματικά. Γιώργο, θεωρώ ότι η καλή κουβέντα από τον Νίκο είναι τιμή.
για οποιοδήποτε. Και θεωρώ ότι μας τιμάει με όλο αυτό που κάνει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να μας πεις ποια άτομα βοηθάνε, Δημήτρη, σε αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, η Ακαδημία στηρίζεται σε ένα διοικητικό συμβούλιο, αλλά ο ρόλος ο σημαντικός είναι ο δικός μου, ο οποίος είναι η ασχολία μου, ας πούμε, όλο το 24ωρο. Με αυτό και η ασχολία μου είναι αυτό το πράγμα. Ασχολούμαι με την Ακαδημία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Είναι μια ενασχόληση χόμπι. Με αυτό ασχολούμαι. Οι υπόλοιποι που είναι στο Δέλτα Σίγμα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφανείς μεν και έρχονται, συνυπηκουρούν την προσπάθεια αυτή. Η Ακαδημία σιγά σιγά μεγάλωσε. Από πόσα παιδιά αποτελείται? Η Ακαδημία από πέρσι έχει μια ανωδική πορεία. Πέρσι είχαμε γύρω στα 200-205 παιδιά, αυτή την εποχή που μιλάμε. Φέτος έχουμε 220. Κάθε χρόνο, πιστεύω και με τη βελτίωση των εγκαταστάσεων που κάναμε από πέρσι, μας έχει δώσει αυτό ένα τόνο ανάπτυξης, ας το πούμε. Γιατί σίγουρα μια εγκατάσταση καινούρια τη βλέπει κάποιος και αισθάνεται ότι κάτι γίνεται. Αυτό το πέρα μας έχει δώσει μια όθηση και οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές. Ωραία. Να περάσουμε και στον Τέλη, τον Τούνα. Πόσα χρόνια καταρχήν στον Ατρόμητο, γιατί είπε για αρκετά χρόνια. 9 χρόνια. 9 χρόνια φέτος είναι ένα τη χρονιά. Και πρώτη φορά αναλαμβάνεις την αγωνιστική ομάδα ή έχεις? Όχι. Την είχα 3-4 χρόνια την ομάδα του Ατρομήτου που παίζει στη β' κατηγορία. Αλλά τότε είμαστε στη λογική το παιδικό να περνάει κατευθείαν σε αυτή την ομάδα. Στη μεγάλη του Ατρομήτου. Εδώ όμως φάνηκε ότι υπάρχει ένα κενό, Γιώργο, γιατί τα παιδιά είναι πολύ μικρά σε ηλικία, είναι 14 χρονών και πάνε συναγωνιστούν άντρες. Εκεί υπάρχει, δεν ξέρω τώρα, και η υπεύθυνη της ΕΠΣΑ το δούμε. Θεωρώ ότι θα είναι καλό να υπάρχει και το εφηβικό πρωτάθλημα για τις ακαδημίες ή τις ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν δεύτερη ομάδα όπως εμείς τον εθνικό. Να υπάρχει και το εφηβικό πρωτάθλημα, γιατί φτάνουμε σε μια ηλικία που τα παιδιά πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και εμείς εκεί τα χάνουμε, γιατί πολλά απογοητεύονται. Ή λίγα συνεχίζουν. Ανέλαβες την αγωνιστική ομάδα? Την ανέλαβα το Δεκέμβριο. Εδώ τώρα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την άνοδό τους, τον πρόεδρο που με τίμησε και μου έδωσε την δυνατότητα να προπονήσω την ομάδα. Αλλά θα πρέπει να πω ότι έχει μερίδιο ευθύνη σε αυτή την επιτυχία. Σε αυτή την επιτυχία έχει και ο προηγούμενος προπονητής, ο συνάδελφός μου, ο Νίκος ο Γεωργιάδης, στον οποίο πρέπει να δώσουμε και σε αυτόν τα εύσημα, έτσι, γιατί το πρώτο γύρο ήταν αυτός προπονητής στην ομάδα και την είχε ψηλά. Θες να μας πεις εντάχει για τους νέους που τώρα σε γνωρίζουν, έτσι, ποια ήταν η διαδρομή σου στο ποδόσφαιρο, Τέλης Τούνας? Λοιπόν, θα αρχίσω προπονητικά, γιατί ποδοσφαιρικό λίγο ήταν, πέρασα τεφά. Στο χωριό μου και στην αναγέννηση προηγουμένως έχω παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά όταν πέρασα τη φάμε, μετά παράτησα το ποδόσφαιρο και ασχολήθηκα αποκλειστικά σαν προπονητής. Στον Ερδαϊκό ήμουνα. Ξεκίνησα σαν γυμναστής με τον Στέφανο τον Γαϊτάνο. 2 χρόνια ήμασταν μαζί με τον Γαϊτάνο. Μετά με τον κύριο Νικολούδη. Μετά με τον κύριο Τάσο Αναστασιάδη. Κατά χρόνια στον Ερδαϊκό? 5, 6, 7, δεν ξέρω. Μετά πήγα στην ΕΠΣ, είμαι ενωσιακός προπονητής 5-6 χρόνια. Πήγα μετά στον Ερδαϊκό σαν προπονητής. Στον Φούφα έχω κάνει 3-4 χρόνια. Στην Κοζάνη έχω κάνει λίγο ένα διάστημα. Και από εκεί και μετά στον Ατρόμητο. Διακρίνω όμως τις περισσότερες ομάδες αυτά που λες μια σταθερότητα. Έτσι 5-6 χρόνια εκεί, 5-6 χρόνια, 9 στον Ατρόμητο. Μάλλον θα κάνω καλή δουλειά, Γιώργο. Έτσι. Η φιλοσοφία του Τέλη του. Πειθαρχία, δουλειά και υπερβολή σε κάθε προπόνηση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τη φετινή παρουσία πώς την κρίνεις? Σίγουρα είναι επιτυχημένη. Εντάξτε, αυτό που όταν πήγα στην, όταν ανάλαβε την ομάδα, αυτό που είπα πρώτη φορά στα παιδιά, οι σχέσεις μας να είναι ειλικρινείς. Δεν είμαστε επαγγελματικό σωματείο να καθορίζονται οι σχέσεις μας από τα συμβόλαια.
πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μπορώ, δεν μπορώ, θα συμμετέχω, θα δουλέψω. Είναι προτιμότερο να μην έρθεις, αν δεν είσαι καλά στην προπόνηση, παρά να έρθεις, να μην κάνεις προπόνηση και να δημιουργηθούν χίλια δυο άλλα προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό το τίμησαν οι ποδοσφαιριστές που... Αυτό που τους ζήτησαν το τίμησαν, το έκαναν. Και θεωρώ ότι η σχέση μας ήταν αυτό, ειλικρινής και αληθινή. Είχα τη δυνατότητα να κάνω οτιδήποτε παρατήρηση, γιατί, ξέρετε, διακρίνομαι και για τις φωνές μου, έτσι, όλοι με κατηγορούν, τη φωνάζω πολύ. Είχα τη δυνατότητα να φωνάζω, χωρίς να παρεξηγείται, ξέρω πολύ, ο Ηλίας να έχει φάει και τις περισσότερες παρατηρήσεις, πούμε. Αλλά ήξεραν ότι οι σχέσεις μας είναι αληθινές και έτσι προχωρήσαμε. Αλλά και, Γιώργο, νομίζω ότι θέλω να, σε αυτό που είπε ο κ. Κωνσταντίνου προηγουμένως, θέλω ότι δίκαια πήραμε το πρωτάθλημα, γιατί στα ντέρμπι με τις ομάδες που διεκδικούσαμε τις έχουμε κερδίσει έτσι. Και στο πρώτο γύρο, εκτός από τη Χαλαμιά που χάσαμε στην έδρα μας, όλες τις άλλες ομάδες έχουμε κερδίσει μέσα έξω, έτσι. Άρα το δικαίωμα είναι σίγουρα έρχεται. Και επειδή τη χάνω λόγο εδώ τη εκπομπή, ναι, να συζητάμε ομάδες, πραγματικά όλες οι ομάδες, αυτό είχα να πει όσοι ήταν τουλάχιστον στο δεύτερο γύρο, ότι ο Ατρόμητος ήταν μια από τις πραγματικά πολύ καλές ομάδες της κατηγορίας. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας. Η διαφορά με τα άλλα τα χρόνια που έφερε και την άνοδο, η πειθαρχία και η. Καταρχήν υπήρχε μια υποδομή από την περσινή πορεία. Ναι. Έτσι. Γιατί η περσινή ομάδα ήταν πολύ καλή. Εκεί τώρα ο Ηλίας Αργυρόπουλος, που είναι ο αρχηγός, πέρυσι ήρθε το δικαίωμα να βοηθήσει για αυτό το στόχο, έτσι. Από εκεί πέρα κράτησε ο πρόεδρος τους παίκτες, τους έμπειρους που βοηθήσανε. Μας βοήθησαν παιδιά εμάς που τις άλλες χρονιές τα παρατούσανε, όταν φτάναν τρίτη ηλικίου τα παρατούσαν, όπως ο Λιούρης ο Κωνσταντίνος και ο Νικολέδης ο Παναγιώτης, δύο ποδοσφαιριστές που είναι τρίτη ηλικίου, δίνουν εξετάσεις. Παρόλα αυτά, μέχρι και προχθές αγωνιζόταν, δεν ξέρω αν θα έρθουν. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τις θυσίες που κάνανε και τους καυγάδες που κάναμε μαζί του, για την προσπάθεια που κάνανε αυτοί. Μείναν αυτοί μας βοηθήσουν, που δεν έγινε ποτέ αυτό. Αυτοί τρίτη χρονιά παίζουν βίντεο τοπικό, ξέρουν την κατηγορία. Είναι και καλοί παίκτες. Και πρόσθεσαν κι άλλους έμπειρους παίκτες ο πρόεδρος. Και επίσης κάναμε φέτος κάτι το οποίο δεν κάναμε σε άλλα παιχνίδια. Χρησιμοποίησαμε παίκτες από το παιδικό σε κέρδες αγωνιστικές. Πρώτη φορά χρησιμοποίησαμε. Γιατί 4-5 παιδιά από το 2003 έχουν συμμετοχές. Ας πούμε, ο Βασίλης ο Κατζηνίκος έχει κάνει 10 συμμετοχές. Και έχει βοηθήσει ουσιαστικά στην άνοδο της ομάδας. Βέβαια, δεν υπάρχει πιο επιτυχημένη σεζόν το να η ομάδα και τους στόχους της να έχει επιτύχει, αλλά και να χρησιμοποιεί παιδιά από το παιδικό, έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε χρησιμοποιήσει και δύο, δύο τεσσάριδες. Τον Καραβίτη και τον Μπαμπαλίκη. Γιατί συνήθως όταν βγαίνεις εκτός στόχων, ναι, είσαι αδιάφορη ομάδα βαθμολογικά, τότε οι περισσότεροι, έτσι, και λογικά μέσα. Γιώργο, σε εμάς φωτιά, έτσι, σε εμάς φωτιά. Χρόνια στις ακαδημίες, σε τμήματα υποδομών. Είσαι ικανοποιημένος από τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομών? Θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη? Φυσικά. Φυσικά θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, αλλά δεν υπάρχει ένας λόγος γιατί δεν γίνεται καλύτερη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτα-πρώτα, τα παιδιά είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Έτσι. Το εκπαιδευτικό σύστημα στον αθλητισμό, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός, στον αθλητισμό από ένα σημείο και μετά το βάζει φραγμό, έτσι. Αλλά θα πρέπει να πούμε και μερικές και κάποιες άλλες αλήθειες. Οφείλεται και στα παιδιά. Οφείλεται και στους προπονητές. Οι προπονητές θεωρώ ότι δεν μορφωνόμαστε όσο πρέπει να μορφωνόμαστε. Και τα παιδιά που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο δεν κάνουν όσα πρέπει για να παίξουν ποδόσφαιρο. Γιατί ένας Γάλλος παιδίατρος το έχει αναφέρει προτάσεις, ένα άρθρο, να ξέρετε, θεωρώ ότι ζούμε στην εποχή της παντοδυναμίας των παιδιών. Δεν υπάρχει παιδί τώρα στην οικογένεια που ζητάει κάτι και δεν το παίρνει. Άσχετο αν ταξίζει όχι. Λέμε ποτέ όχι, σπάνια, γιατί γονέας είμαι, έτσι. Άρα τα κατακτάει όλα πολύ εύκολα.
Ακόμη και το εκπαιδευτικό σύστημα εύκολα το επιβραβεύει. Με βαθμούς που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική του ικανότητα, αξία. Μαθημένο έτσι το παιδί, έτσι θέλει να λειτουργεί και στο ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό όταν συναντάει τις πρώτες δυσκολίες, θα φταίει ο προπονητής, ο πρόεδρος, ο αντίπαλος, όλοι άλλοι εκτός από αυτό. Και δυστυχώς, σε αυτό παίζουν ρόλο και οι γονείς. Είναι μεγάλη η πληγή. Έτσι. Έτσι, οι γονείς. Έχουμε ένα μέση όλοι. Έτσι. Να περάσουμε και στα παιδιά. Εδώ στους πρωταγωνιστές. Ο αρχηγός. Ηλία, πότε στον Ατρόμητο και τη διαδρομή σου? Στον Ατρόμητο τώρα, 1,5 χρόνο. Πέρσι το Δεκέμβριο, η διαδρομή από τα 11, Ακαδημία Ηρακλή. Ορδαϊκό στους μικρούς. Φιλότα, Πολυνίκη, Ηρακλή Κρυόβρησης, Λέοντες. Έχουμε. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Τώρα φέτος, ναι. 10 στο κέντρο. Στο κέντρο. Ναι, ναι. Με τον κύριο Τέλη στο κέντρο. Και συνήθως, όταν η ομάδα, μας είπε η φιλοσοφία, είναι αποτελείται από πολλούς νεαρούς, είναι και ο ρόλος σου διπλός μέσα στο γήπεδο. Έτσι, ένας, θα λέγαμε εγώ μέσα σε εγώ, ένας προπονητής μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Και είναι ευτυχία και σε κάθε προπονητή να έχει ένα... Και έχουμε πάρει και το ελεύθερο από τον κύριο Τέλη. Ναι, με αυτό λέμε. Και είναι ευτυχία σε κάθε προπονητή να έχει ένα παιδί σαν και ένα με τέτοιο ήθος που να... Πραγματικά να είσαι ο προπονητής μέσα. Και είμαστε σε πολύ καλή θέση να μπορούμε να βοηθάμε τα μικρά παιδιά. Γιατί και εμείς έχουμε μικρά παιδιά που θέλουν να παίξουν μπάλα, ας πούμε. Και είναι ωραίο να βοηθάς τον προπονητή σου. Το πρωτάθλημα φέτος πώς το είδες? Το πρωτάθλημα το είδα ότι είναι δικό μας το πρωτάθλημα. Ήρθε εύκολα αυτό ή πραγματικά κάποια στιγμή είπες, φοβήθηκες με προσκαθίες του Ιάννου? Από την αρχή το είχαμε στο μυαλό μας. Το είχαμε βάλει στόχο, ας πούμε, και είπαμε ότι πρέπει να το πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Και μας ήρθε, το παλέψαμε, κάναμε και κάποιες προσθήκες, όπως είπε και από πάνω και από κάτω, ας πούμε, και μας βγήκε όπως έπρεπε να μας βγει. Πήραμε όλα τα ντέρμπι, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, είμαστε πρωταθλητές. Ποιος ήταν αυτός ο αγώνας που σου έχει μείνει στο μυαλό και, και που νομίζω ότι ήταν αυτό το, που έδωσε το ένα για τη συνέχεια? Δεν υποτιμάω κανέναν. Σεβασμός από τον τελευταίο προς το πρώτο. Σε όλα τα παιχνίδια παίξαμε το ίδιο. Τα ντέρμπι ήταν ντέρμπι, όπως ας πούμε με τον Περδίκα και με την Καλαμιά. Αυτά τα δύο τα μάτς. Αυτά τα δύο τα μάτς. Ναι. Πιστεύω. Χάρης Καργασίδης. Χάρη, τερματοφύλακας. Ναι. Λέει μια καλή ομάδα, ξεκινάει και από ένα καλό τερματοφύλακα. Είσαι γεννημένος? Το 2001. Και ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο? Στα 5 μου. Στα 5. Ναι. Από την Ακαδημία? Από την Ακαδημία, όλα τα χρόνια. Σίγουρα, ξεκίνησε από τερματοφύλακας? Όχι, 4 χρόνια στόπερ. Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολο να πεντάχρονο να πάει τερματοφύλακας. Με θέση είναι... Και ο υπόλοιπα τερματοφύλακας. Πόσο δύσκολο, 2001 είσαι γεννημένος? Ναι. Στο σχολείο τι τάξη πας? Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου, αυτά που μας έλεγε ο εκπαιδευτικός, ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις τώρα το σχολείο, τις προπονήσεις, τους αγώνες, αλφατοπικό και την προσωπική ζωή? Είναι δύσκολο, αλλά αν υπάρχει θέληση, όλα τα καταφέρνεις. Και μαθαίνω εδώ από τον προπονητή σου και τον πρόεδρο ότι τα καταφέρνεις και μια χαρά στο σχολείο. Έτσι, είσαι και καλός μαθητής. Αυτά μαθαίνουμε. Προσπαθώ τουλάχιστον. Γιατί το λέω και θέλω να δώσουμε βάση γι' αυτό? Γιατί είναι μια εύκολη δικαιολογία στους γονείς ή στα παιδιά ότι τώρα Δευτέρα Λυκείου αρχίζουν τα φροντιστήρια, δεν μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, πρέπει το διάβασμα. Υπάρχει χρόνος? Αν υπάρχει θέληση, μπορεί να τα καταφέρει ένα παιδί? Αν υπάρχει θέληση, πολλά μπορεί να καταφέρει ένα παιδί. Το θέμα είναι να έχει πρόγραμμα. Τερματοφύλακας πόσα χρόνια δηλαδή παίζεις? 12-4, 8. 8 χρόνια. Σε αυτά τα 8 χρόνια, ποιο παιχνίδι είχε φέτος ακόμα, έτσι? Σου έχει μείνει στο μυαλό ή έπαιξες την καλύτερη απόδοση και πραγματικά τη συνέβαλες η ομάδα σου να κερδίσει? Πιστεύω από φέτος, με το προηγούμενο αγωνιστική με τα Κομινά που έπιασε το πέναλτι και την παραπροηγούμενη με την Καλαμιά που στο 2-3 που κερδίζαμε έβγαλα μια κρίσιμη φάση που βοήθησε στο σκορ. Το χρόνο τρίτη. Ναι. Θα συνεχίσεις το... Ναι, θα συνεχίσω. Φιλοδοξία σου ποια είναι? Να παίξω κάπου σε πιο μεγάλη κατηγορία, ναι. Αλλά να περάσω και εκεί που θέλω. Πού θες? Θέλω... Μου έχεις βάλει στόχο.
Τοπογράφος μηχανικός θέλω. Στην Αθήνα κυρίως, αλλά και αλλού να περάσω, εντάξει. Σου εύχομαι να τα καταφέρεις. Για ποιον έχεις πρότυπο σαν τερματοφύλακα? Από το εξωτερικό έχω το Μπουφόν και από Έλληνες έχω το Διούδη. Διούδης. Μάλιστα. Διούδης. Στο Παναθηναϊκό είναι ο Διούδης. Ναι, έχει ζωνάρι. Παναθηναϊκός είσαι. Ναι. Τι ομάδα είσαι, Ηλία? Παναθηναϊκός, ε. Παναθηναϊκό κρακί και... Αυτός θέλεις. Ατρόμητος. Κάνε τρόμο το φυλάκι. Πρόεδρε, για πες μας, για να κλείσουμε σιγά σιγά το μέρος αυτό. Η ομάδα, όπως είπαμε, η Ακαδημία, έχουν φύγει αθλητές σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Κάθε χρόνο ο στόχος μας είναι να ετοιμάζουμε παιδιά για να μπορούν να παίξουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Την τελευταία χρονιά, τώρα για να πάμε, είχαμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν γεννημένοι του 2000. Πέρυσι κάναμε μια προσπάθεια να βγούμε, δεν βγήκαμε. Και οι ποδοσφαιριστές θεώρησαν ότι θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα περισσότερο στην καριέρα τους. Σε συνεννόηση και με εμάς, με την Ακαδημία. Είχαμε ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Καρασούνας ο Παναγιώτης, ήταν τρίτη ηλικίου και αυτός καλός μαθητής. Πήγε στο μακεδονικό Φούφα να συνδυάσει μαζί την τρίτη ηλικίου μαζί με την αγωνιστική του παρουσία. Πήρε αρκετές ευκαιρίες στον μακεδονικό Φούφα. Έπαιξε αρκετά παιχνίδια ως αλλαγή. Έκανε προπονήσεις. Και αυτό συνδύασε δηλαδή το ποδόσφαιρο με το σχολείο. Και πιστεύω να πετύχει και το στόχο του στο σχολείο φέτος, γιατί τώρα συναντιόμαστε και το βλέπω. Ναι. Ο Βλαδίκας ο Θοδωρής του 2000 και αυτός πήγε στον Μακεδονικό Αγίου Παντελεήμονα, ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό στην ΕΠΣ Φλόρινας. Ο Μπαλτζής ο Κωνσταντίνος και αυτός του 2000 και αυτός πήγε στον Μακεδονικό Αγίου Παντελεήμονα στόπερ. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές μας ήταν, ας πούμε, από τα τρία παιδιά που κλείσαν την καριέρα τους στον Ατρόμητο και θέλανε το κάτι παραπάνω. Ωραία. Τέλει, για να κλείσουμε κάτι που ήθελες να πεις είτε στους γονείς είτε στους φιλάθλους. Κοιτάξτε, οι φιλάθλοι συμπεριφέρονται ανάλογα με αυτό που βλέπουν. Αν βλέπουν ένα καλό παιχνίδι, δεν θα αντιδράσουν, έτσι θα παρασυρθούν από το θέμα. Για τους γονείς, να λένε που και κανένα όχι και να μάθουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να κατακτούν κάτι με προσπάθεια, όχι να μην τους χαρίζεται τίποτα. Αυτό. Και θα κλείσουμε, άκουσα από κάποιον αρκετά μεγάλο προπονητή, ότι ναι, το γήπεδο μπορεί να σε κάνει καλό ποδοσφαιριστή, αλλά και ο Πάγκος σε κάνει καλό άνθρωπο. Βέβαια. Και κάτι, Γιώργο, χρησιμοποιώ μια έκφραση πολύ συχνά όλοι, ότι το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Ωραία. Εκεί, το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στο καινούργιο σας εγχείρημα και είναι πραγματικά μια πρόκληση. Ωραία. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία και στην προσωπική σου ζωή, αλλά και εσύ να πετύχεις αυτό που έχεις βάλει στόχο και υγεία. Γιατί βλέπουμε πολλούς τραυματισμούς μακριά από εμάς. Λοιπόν, πάμε σε ένα. Έτσι, σας ευχαριστώ, παιδιά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.